Γεια σας, γεια σας, τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Για όσους δεν με ξέρουν, εγώ είμαι η Σταυρούλα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Σήμερα, όπως θα δείτε και από τον τίτλο, εγώ το είδα από την Nikki Tutorials, η οποία έκανε όλο το πρόσωπο, εγώ θα κάνω μόνο το iLook, είναι ότι μια εφαρμογή διαλέγει το iLook μου. Στην προκειμένη περίπτωση, είναι μια εφαρμογή η οποία αν βάλεις ένα εύρος τιμής, δηλαδή από το 1 μέχρι το 10, ας πούμε, σου διαλέγει τυχαία κάποιους αριθμούς όσες φορές και να το επιλέξεις. Οπότε, εγώ επέλεξα μία παλέτα και είναι η από την Be Perfect Carnival Extra Large Pro Palette. Θα ξέρετε ότι είναι αγαπημένη μου παλέτα και το έκανα γιατί έχει πολύ ωραία χρώματα, έχει πολύ fun χρώματα. Και από το να επιλέξω μια παλέτα η οποία είχε μόνο nude κτλ., δεν θα ήταν τόσο έτσι fun και challenging, οπότε διάλεξα αυτήν εδώ. Να έχουμε και πάρα πολλές επιλογές, είναι 40 χρώματα, οπότε θα βάλω εύρος τιμής από 1 μέχρι 40 και να δούμε τι θα μας βγάλει. Οπότε πάω να κάνω το πρόσωπο και ξεκινάμε με το iLook. Οπότε παίρνουμε την εφαρμογή μας και βάζουμε minimum 1 και maximum θα βάλουμε 40 γιατί έχει 40 χρώματα, δεν θα βάλουμε τα highlighter. Και ξεκινάμε, έχω σετάρει το βλεφαρό μου με concealer. Ωραία, και πάμε, generate. Number 18. Λοιπόν, θα το πηγαίνω οριζόντια γιατί πιστεύω ότι το να το πηγαίνω έτσι, no. Άρα 8 έχει η σειρά, 16, 18 το κόκκινο. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Άρα πάω με το In Last και θα πάρω. Λοιπόν, αφού ξεκινήσαμε με σκούρο, θα πάρω ένα fluffy πινέλο και θα ξεκινήσω να το βάζω στη γωνία, να το χτίζω. Και εγώ πήρα αυτή την κοκκινοφούξα που έχω και την μπλένταρα παντού. Πόσο έξυπνη κίνηση πιστεύετε ότι ήταν αυτή. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Generate. Τον αριθμό 4. Α, με πήγε εδώ, γλυκούλη. Τέλεια. Εντάξει. Το βάζουμε στη γωνία. Μια χαρά. Μέχρι στιγμή σε ένα look που θα έκανα θα ήταν αυτό δηλαδή. Μετά θα πήγαινα στη γωνία. Έτσι θα ξεκινούσα. Εντάξει, θα μπλέντερα λίγο εδώ πάνω. Δεν μπορώ να το μπλεντάρω με μια πιο ανοιχτή απόχρωση. Δεν μου αφήνει. Τέλεια, οπότε λέω να πάω, βασικά, λοιπόν θα δω ποιο νούμερο θα μου πέσει και μετά θα αποφασίσω αν θα κάνω cut crease, γιατί αν είναι κάτι ωραίο μπορεί να μας αρέσει το look, ας πούμε αν μου τύχει μια πιο ανοιχτή ροζ απόχρωση θα πρέπει να τη σβήσω, οπότε θα κάνω όσες πιο πολλές αποχρώσεις μπορώ. 35, μάλιστα, 35, μας έκατσε το φούξ το έντονο, εντάξει μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, είναι παρόμοιο. Οπότε θα πάρω με ένα fluffy πινέλο αυτό το φούξ, λίγη ποσότητα και θα αρχίσω να σβήνω πάνω εδώ. Είδατε, Joker πρέπει να παίξω. Μου είχε καλή αποχρωσούλα. Εντάξει, απλά έγινε πιο νίον. Okay. Και πάμε ξανά generate. 31. Μου έτυχε το καφέ αυτό εδώ, το ανοιχτούλι. Οπότε εγώ λέω να το βάλω από κάτω, στην έξω γωνία κάτω. Εντάξει, μέχρι στιγμής βατώ, δεν μου έχει τύχει κανένα μπλε πράσινο. Ας πούμε αν μου τύχει αυτό το νίον το πράσινο, θα τέριαζε όμως πολύ ωραία. Αλλά εντάξει, δεν είναι και εύκολο να το συνδυάσεις. Ωραία, το έβαλα στην έξω γωνία κάτω. Και πάμε ξανά. Μέχρι στιγμής έχουμε βάλει 4 χρώματα.
Οπότε, κοιτάξτε, άλλα 1, 2, 3, 4, 5 μπορώ να βάλω, δηλαδή, αν μας έρθει έτσι καλή χρωματική παλέτα. Το 3. Α, αυτό το μοβ, τέλεια. Τέλειο ήταν αυτό. Θα κάνω κάτκρις. Θα κάνω κάτκρις και θα το βάλω στην έξω πλευρά του κάτκρις. Οπότε πάμε. Παίρνω της Wet n Wild το concealer και ένα flat πινελάκι. Όσο κάνω εγώ το κάτκρις, για πείτε τα νέα σας. Πώς περνάει ο χρόνος σας, πώς περνάει η καραντίνα. Για μένα περνάει δύσκολα, παιδιά. Έχω κάνει 6 σπίτια στο Sims 4. Τουλάχιστον 6 σπίτια. Έχω κάνει 2 εστιατόρια. Έχω κάνει ένα μαγαζί με ρούχα. Έχω κάνει 5 οικογένειες Sims. Είμαι λίγο σε φάση. Παίζω συνέχεια, ενώ από εκεί που δεν έπαιζα σχεδόν καθόλου. Το έχω ξαναγαπήσει πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι περνάει ευχάριστα η ώρα. Απλά εντάξει, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείς να παίζεις 20 ώρες την ημέρα. Εντάξει, 20 υπερβολή. Sims. Λοιπόν, για όσους με ξέρετε σε αυτό το κανάλι, θα ξέρετε ότι οι αγαπημένες μου αποχρώσεις είναι αυτές που έχω βάλει στα μάτια μου αυτή τη στιγμή. Είναι η Fuchs, η Mauve. Αυτές είναι κυρίως οι αγαπημένες μου αποχρώσεις και τις κάνω συνέχεια. Και σας υπόσχομαι ότι δεν έχω δωροδοκίσει καμία εφαρμογή, δεν έχω δώσει λεφτά σε κανέναν για να μου βγάλει τα αγαπημένα μου χρώματα. Δεν είναι στημένο, είναι απλά η αγαπημένη μου ρυθμή, το σύμπαν, μου αγαπάει, μου στέλνει vibes, ότι αυτά τα χρώματα τελικά μου πάνε. Και θα πάω με την Wasted απόχρωση, γιατί μου έπεσε το νούμερο 3 και θα σβήσω εδώ τις άκρες του κάτκρις. Στιγμής μου έχουν κάτσει πολύ καλές αποχρώσεις. Από εκεί και πέρα τώρα θα μου έρθει ένα χρυσό και θα το πω τελειώσει το look και θα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Και πάμε, generate. 21. Μου ήρθε η απόχρωση αυτή εδώ. Ποιος με καταράστηκε, ρε παιδιά. Ποιος. Λοιπόν, έχω μια ιδέα και θα τη βάλω στην κάτω πλευρά του ματιού εδώ που είναι ανοιχτό μέχρι μέσα. Οπότε πιστεύω ότι θα βγει ωραία. Για να δούμε. Έχει και λίγο fallout αυτή η απόχρωση. Εντάξει, δεν είναι και πολύ έντονη γενικά. Είχε πάρα πολύ fallout αυτή. Οκ, δεν είναι καθόλου έντονο γενικά αυτό το της μέντας το χρώμα, όπως το λένε. Οπότε πάμε και σε άλλη απόχρωση. Generate το 16 και μας είπε να βάλουμε αυτήν εδώ. Αυτήν εδώ, οπότε μου ήρθε το τέλειο. Η τέλεια απόχρωση, όχι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων είναι πολύ ψυχαρή. Θα πάρω λίγη απόχρωση από αυτήν και θα τη σβήσω τελείως εδώ πάνω, γιατί το blend δεν είναι και πολύ επιτυχημένο. Αν και είναι σκουρούτσικη απόχρωση γενικά, αλλά θα τη βάλω τόσο απαλά που δεν θα καταλάβει κανείς. Οκ, έχουμε βάλει, έχω χάσει το μέτρημα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 αποχρώσεις μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι μπορώ να πω και παραπέρα. Εντάξει, αν μου είχε επιλέξει τώρα το κόκκινο, το fuchs, το mauve, το δεν θα μπορούσα να τις βάλω όλες, αλλά πάμε. Λοιπόν, τη 19 και άλλη fuchs απόχρωση. Παιδιά, θα ξανακάνω generate, γιατί δεν είναι δίκαιο, μου είχαν 2 fuchs αποχρώσεις. Οπότε, επιτρέψτε μου να ξανακάνω άλλη μία. Το 32. Η 32 είναι η Vex απόχρωση, αυτή εδώ η γκρι, και θα τη βάλω στη γωνία μαζί με το Move. Μ' άρεσε γιατί πήρε έτσι μια Move απόχρωση και είναι πολύ ωραίο. Έχουμε φτάσει ασίως στις 8 αποχρώσεις και πάμε να δούμε την 1η. Την 22, μάλιστα. 22 είναι αυτή εδώ η Cargo απόχρωση πρασινουλή. Και θα τη βάλω εδώ δίπλα στο Move, με το δάχτυλο.
Είναι απίστευτη αυτή η απόγνωση. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι μου χάλασε το look. Παιδιά, μια χαρισή, γιατί δεν μου ήρθε. Okay, είχε ταιριάξει λίγο με το από κάτω της μέντας. Λοιπόν, θα κάνω άλλες δύο προσπάθειες και το αφήνω, γιατί έχω βάλει 10. Έχω χάσει το μέτρημα πλέον. Είναι η απόχρωση 13, οπότε είναι αυτή η peppermint απόχρωση και μπορώ να πω ότι okay, ταιριάζει. Ταιριάζει, θα την πάρω με ένα flat πινέλο και θα την τοποθετήσω εδώ μπροστά. Okay, είναι ένα συνδυασμό που γενικά δεν θα τον έκανα εύκολα. Ή βασικά δεν θα τον έκανα καθόλου, γιατί είναι περίεργος, αλλά είναι ωραίο το αποτέλεσμα. Okay, θα βάζα άλλα χρώματα για αυτό το συνδυασμό το συγκεκριμένο και για πλάκα θα πάω να κάνω άλλο ένα πάτημα, να δούμε πως μου ήρθε κάτι για το inner corner. Γενικά σταματάω, δεν θα το βάλω, αλλά να δούμε τι χρώμα θα μας ερχόταν. Το 21. Το why though είναι, μας ξαναήρθε. Ναι, νομίζω ότι δεν θα... βασικά να το βάλω για πλάκα έτσι στο inner corner, θα το βάλω. Έτσι, αυτό κάναμε, θα το βάλουμε. Ήταν το χρώμα που ήρθε για κάτω. Α, είναι ωραίο. Μου αρέσει. Είναι κάτι το διαφορετικό, οκ. Okay. Τώρα νομίζω έχει πιο πολύ νόημα, ίσως. Οκ, okay, οπότε τελειώνω το look και επιστρέφω μέσα. Λοιπόν, τελείωσα το look. Δεν έβαλα βλαβαρίδες, η αλήθεια είναι, γιατί το τελευταίο καιρό λίγο με το μακιγιάζ τα μάτια μου ερεθίζονται, οπότε προσπαθώ λίγο να το πάω ένα αλλάξ. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή μου φάνηκε ενδιαφέρον. Όσο το κοιτάω, τόσο δεν μου αρέσει. Πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ ωραίο εδώ μέσα, αλλά γενικά όλο το υπόλοιπο είναι off. Είναι λες και έβαλα 755 υποχρώσεις, φαίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό. Ήταν το ξέρεις το. Έλα να μου έρθει κάτι που ταιριάζει. Έλα... Ήταν έτσι. Ήταν fun. Και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Προσπαθώ να κάνω και κάτι πιο διασκεδαστικό αυτού. Τον τελευταίο καιρό, λίγο για να έρθουμε έτσι στα ίσα μας με όλα όσα γίνονται. Οπότε, αν σας άρεσε, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο, να κάνετε subscribe στο κανάλι μου και να πατάτε πάντα την καμπάνα για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Οπότε, να βάζω βίντεο από κάτω πέρα από τα προϊόντα, σας αφήνω γενικά πληροφορίες για μένα όπως και τα social media. Αν θέλετε να γίνουμε παρέα στα social media, θα χαρώ πάρα πολύ. Οπότε, ως την επόμενη φορά, να προσέχετε φυσικά και να περνάτε τέλεια. Φιλάκια, πάρα πολλά.